σας. Παιδική μόδα Νίκ. Η δική μου μόδα στα παιδικά ντύσιμα. Πρώτο κατάστημα Αγιάς 96. Δεύτερο κατάστημα Ερμού 79. Και τώρα νέο κατάστημα Ανθίας 154. 2012. Η Ξυλεμπορική Πατρών παρουσιάζει στο νέο εκθεσιακό της κέντρο, στην Ακτή Δημαίων 167, μια εντυπωσιακή γκάμα από αξεσουάρ ντουλάπας και κουζίνας, παρκέτα, στέγες, πόρτες, πόμολα, κουρτινόξυλα, εξοπλισμούς καταστημάτων, πάγκους, σόμπες, πέλετς. Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία, Ξυλεμπορική Πατρών ΑΕ. Νέος εκθεσιακός χώρος. Ακτή Δημαίων 167. Πάτρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα νέα από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. Τετάρτη 16 Μαρτίου σήμερα και επίσημα πλέον η Πάτρα και ο νομός Αχαΐας συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν χώροι συγκέντρωσης προσφύγων. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου που έφτασε σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει ως θέμα έβρεση χώρων στέγασης προσφύγων. Σύμφωνα με δήλωση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα, οι Δήμοι καλούνται να προτείνουν τέτοιους χώρους φιλοξενίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στον συνάδελφο Μιχάλη Μπαϊρακτάρη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είναι αυτή. Δεν μας φαίνεται καθόλου περίεργο. Εξάλλου, εδώ και μία μισή εβδομάδα το έχουμε αποκαλύψει από τη τηλεόραση του ΠΕΣΤ ότι στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα, θα γίνουν χώροι υποδοχής, φιλοξενίας, συγκέντρωσης, hot spot, όπως και να το ονομάσει. Όπως και να το ονομάσει κανείς, γιατί όλα αυτά έχουν ακουστεί από τον κύριο Μουζάλα. Δεν τα λέω εγώ τυχαία. Είχαμε πει λοιπόν ότι θα γίνουν οι χώροι και μάλιστα ο πρώτος που το είχε πει ήταν ο κύριος Μουζάλα σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι και η Πάτρα συγκαταλέγεται. Βέβαια οι αρμόδιοι, η περιφέρεια και ο Δήμος λένε ότι σήμερα θα δούμε αν ο Δήμος έχει ενημερωθεί. Για την πληροφορία, οι δικές μου λένε ότι ο Δήμαρχος δεν έχει ενημέρωση για το θέμα. Αλλά η περιφέρεια ενημερώθηκε σήμερα επισήμως. Ωστόσο, Μιχάλη, υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι αυτό το έγγραφο πήγε σήμερα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Έτσι λοιπόν έφτασε και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ότι η Αχαΐα, η περιοχή μας, δεν αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο. Έτσι λέγεται, αλλά ο όγκος των προσφύγων όλο και αυξάνεται με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη για περισσότερους χώρους φιλοξενίας ή όπως αλλιώς τους λένε. Ναι. Ήδη στην Πάτρα και σε λίγο θα είναι ο κεντρικός λιμενάρχης των Πατρών μαζί μας. Έχουν αρχίσει να καταφθάνουν πρόσφυγες. Το λιμεναρχείο έχει χτυπήσει, όχι καμπάνα, καμπανάρα θα έλεγα. Και να πούμε ότι τα χαρακτηριστικά αυτών των χώρων, τι ζητά λοιπόν το Υπουργείο, πώς πρέπει να είναι αυτοί οι χώροι. Αυτοί οι χώροι θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι ή να χρειάζονται εργασίες μικρής έκτασης, να είναι κοντά στον ιστό της πόλης, να είναι κοντά σε, να μπορούν αυτές να εξυπηρετούνται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να διαθέτουν ίδρυση και να τροφοδοτούνται από τον εμπορικό σύλλογο, έτσι όπως έχει συμφωνήσει η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου με την κυβέρνηση, με 53.000 χρηματοδότηση σε κάθε εμπορικό σύλλογο, μεταξύ των οποίων και της Πάτρας, για να μπορούν να τροφοδοτούνται. Έχει ακούσει το στρατόπεδο εκπαιδεύσεως τεχνικού στο ΚΕΤ που λέμε στα σήμερα. Έχουν ακουστεί οι χριστιανικές κατασκηνώσεις στην περιοχή της Παναγωπούλας και όχι μόνο. Λοιπόν, βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, Μιχάλη. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, όπως είπαμε και με τον κεντρικό λιμενάρχη της Πάτρας. Πάμε όμως αμέσως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Καρούλη. Λοιπόν, έχετε ενημερωθεί σε σχέση με το έγγραφο που εστάλει σήμερα από το Υπουργείο, κύριε Πελετίδη? Όχι, δεν έχω καμία ενημέρωση. Ωραία. Παρακολουθώ λοιπόν αυτά που λέτε τώρα σαν είδηση. Πιστεύω ότι επειδή σήμερα έλειπα σε διάφορους άλλους δήμους συνεργασίες που είχαμε, αύριο το πρωί πιθανόν
Αν έτσι θα έχουμε ενημέρωση. Ο Περιφερειάρχης θα καλέσει όλους τους δήμους της περιφέρειας ώστε να υποδείξουν χώρους. Τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνει ο Δήμος της Πάτρας? Εμείς επειδή έχουμε τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα και είπαμε το εξής, ότι καταρχήν τι έχουμε τώρα, γίνεται μία προσπάθεια να φυλακίσουμε ορισμένους ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων κόντρα στη βούλησή τους και κόντρα σε αυτό το οποίο επιτάζει και το διεθνές δίκαιο. Είναι πρόσφυγες και θέλουν ντε και καλά οι Ευρωπαίοι και με την συμβολή και της κυβέρνησης μας, διότι η απόφαση η οποία έχει υπαρθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και με την έγκριση της κυβέρνησης, θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε χώρο φυλάκισης του προσφύγου. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε και να συμβάλλουμε, γιατί δεν είναι η επιθυμία των προσφύγων. Αυτά είναι γνωστά. Οι προσφύγες θέλουν να δικαιούνται άσυλο με βάση τις διεθνείς συμβάσεις σε μια χώρα που γίνεται πόλεμος. Κύριε Δημαρχέ, πρέπει να πηγαίνει στη χώρα που καταθέτει ως αίτημα για άσυλο και αυτό θα πρέπει να υλοποιείται. Κύριε Επομένως, Δημαρχέ, αυτή η θέση είναι γνωστή και σας έχουμε φιλοξενήσει μέσα από το Δελτίο. Έχουμε φιλοξενήσει τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής επάνω σε αυτό το θέμα μέσα από το Δελτίο. Ωστόσο, τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Θα κληθείτε να προτείνετε κάποιους χώρους, γιατί νομίζω ότι το Υπουργείο δεν θα ρωτήσει αν θέλετε ή δεν θέλετε, αν θέλουμε ή δεν θέλουμε. Το Υπουργείο θα ανακοινώσει ότι στην, παραδείγματος χάρη, στην περιοχή της Πάτρας πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εκείνο το οποίο είναι, καταρχήν δεν θεωρούμε αδιατάραχτη την πολιτική που εφαρμόζεται. Γιατί αν ήταν έτσι, τότε δεν πρέπει να υπάρχει κανένας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα επιτελείο ψηλά, το οποίο κουμαντάρει τον πλανήτη μας, το οποίο δημιουργεί δυστυχία παντού και θα πρέπει αδιατάραχτα να εφαρμόζεται η πολιτική τους. Εμείς δεν συμφωνούμε ότι αδιατάραχτα θα πάνε όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουν και θα διονύζεται η κυριαρχία τους και θα καθορίζουν τις τύχες των ανθρώπων χωρίς να ακούγεται κύχα απέναντί τους. Λοιπόν, επομένως, επειδή δεν έχω εγώ στοιχεία, το μόνο το οποίο λέμε είναι ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να χτυπήσουν τους πρόσφυγες, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν είναι ότι θέλουν να φυλακίσουν τον πρόσφυγο, αυτόν τον οποίο εισαρθεί στην Πάτρα, όχι για να τον βοηθήσουμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για να δημιουργήσει τις νομικές προϋποθέσεις, για να πάρει το ασυλό του, για να πάει στον προορισμό του, που κάτι τέτοιο σαφέστατα και θα ήταν καλοδεχόμενο. Ούτε πρόκειται για αυτούς οι οποίοι θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, που και αν θέλανε να μείνουν στην Πάτρα, θα τους δίναμε και την ψυχή μας για να μείνουν και να τους βοηθήσουμε να εγκατασταθούν στη χώρα μας, μιας και το επιθυμούν ήδη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το άλλο όμως, γινόμαστε και εμείς συνεργοί πλέον σε αυτή την υπόθεση που λέει ότι φυλακίστε τους, γιατί κάποιοι θέλουν να προστατεύσουν τη χώρα τους από κάποιους κακούς που τους καταστρέφουν και θέλουν να βρουν τη ζωή τους. Άρα λοιπόν να καταλάβω, κύριε Δήμαρχε, ότι η Δημοτική Αρχή της Πάτρας θα κινηθεί έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί τέτοιο κέντρο φιλοξενίας εδώ. Να δούμε καταρχήν τι λένε. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι σε κανένα μέρος της Ελλάδας δεν πρέπει να δημιουργηθεί χώρος συγκέντρωσης. Διότι αυτό θα είναι φυλακή, δεν θα είναι τίποτα άλλο. Τι θα είναι, επειδή θα μας δίνουν, ας πούμε, άκουγα προηγουμένως, δηλαδή ότι θα δώσουν, ας πούμε, 50.000 ευρώ για να πάμε να δώσουμε φαγητό σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τι θέλουν. Θέλουν να ζήσουν αυτοί. Δεν είναι η ζωή τους. Δεν θα περνάει μέσα σε ένα χώρο χιλίων τετραγωνικών μέτρων για να πάμε να τους φυλακίσουμε. Αυτοί θέλουν να πάνε να ζήσουν. Θέλουν να πάνε στα πανεπιστήμια τους. Τα παιδιά τους θέλουν να ζήσουν. Θέλουν να δουλέψουν. Θέλουν να πάνε σε χώρες. Δεν ήρθαν εδώ πέρα για να φυλακίσουν. Θα αποτρέψετε, κύριε Δήμαρχε, με οποιοδήποτε τρόπο την δημιουργία ενός τέτοιου χώρου? Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Θα αποτρέψετε, λέω, με οποιονδήποτε τρόπο την δημιουργία τέτοιου χώρου στην Πάτρα? Να δω τι λένε. Δεν μπορώ να πω εξ αρχής να πούμε ότι θα είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν ξέρω καν, ας πούμε, τι λέει, τι ζητούν. Δεν έχουμε μία ενημέρωση. Εκείνο το οποίο σίγουρο είναι ότι θα εκφράσουμε την αντίθεσή μας, όχι να μείνουμε στην Πάτρα.
Δεν είναι θέμα της Πάτρας. Δεν βάζουμε ζήτημα ότι ξέρετε θα μείνουν σε οποιοδήποτε μέρος να πάνε για να φυλακιστούν. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να φυλακιστούν. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να φύγουν και αυτό πρέπει να είναι το αίτημα όλων των Ελλήνων, όλων των ανθρώπων που υπακούμε σε ορισμένες. Για να σας ενημερώσω, επειδή είπατε ότι λείπατε σήμερα και ενδεχομένως δεν έχετε ενημερωθεί, δεν έχετε δει αυτό το έγγραφο. Ζητούνται χώροι άμεσα διαθέσιμοι ή να χρειάζεται να γίνουν κάποιες μικρής έκτασης εργασίες, να είναι κοντά στον αστικό ιστό της πόλης, να έχουν πρόσβαση μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχουν ίδρυυση, αποχέτευση, να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι, τέτοιους χώρους ζητάνε. Ναι, αλλά τους χώρους αυτούς που ζητάνε, για πόσο χρόνο τους ζητούν, τι θα γίνεται εκεί πέρα, δηλαδή τι ζητούν, να φτιάξουμε κάποιο χώρο φυλάκισης τους. Το ζητούν αυτό, δηλαδή, όταν κάποιον τον κρατάς για ένα χρονικό διάστημα, αλφα, κυρία Καρούνια, φανταστείτε, θα έρθουμε εμείς στη θέση τους, γιατί πολλές φορές συζητούμε γιατί τη θεωρούμε κάτι το οποίο είναι ξένο, γιατί είναι ξένος πόνος. Και ας αλλάξουμε ρόλους και ας πούμε ότι εμείς ήμασταν προσφυγές και εκείνοι και πηγαίναμε σε κάπου, ήμασταν εμείς στη θέση τους, εκείνοι ήταν στη δική μας θέση. Εμείς τι θα ζητούσαμε δηλαδή, θα ζητούσαμε να πάμε να δημιουργήσουμε σε κάθε ένα χώρο χώρους φυλάκισης και να είναι λίγοι για να μπορούμε να τους ελέγχουμε. Οπότε να περιμένουμε να ενημερωθείτε και να έχουμε τις... Πληρώς και να εκφράσουμε και την άποψή μας και την αντίθεσή μας σε μια τέτοια πολιτική. Αν είναι δηλαδή να πάμε να τους φυλακίσουμε, γιατί να τους φυλακίσουμε, γιατί να μην ευνοήσουμε το να πάνε εκεί που θέλουν. Σας ευχαριστώ. Εάν είμαστε αντίθετοι επομένως με αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτών οι οποίοι πηγαίνουν και βομβαρδίζουν κάτω εκεί, που για τα συμφέροντά τους τα οικονομικά δεν διστάζουν να καταστρέφουν χώρες, να καταστρέφουν ζωές, συνέχεια... να πηγαίνουν να καίνε τους ανθρώπους. Κύριε Δήμαρχε, συνέχεια αύριο λοιπόν, εφόσον δεν ενημερωθείτε, να σε ευχαριστήσω για αυτήν την εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα, όπως είπαμε κυρίες και κύριοι, και στον κεντρικό λιμενάρχη της Πάτρας, τον κύριο Τρίφωνα Κοροντζή, τον οποίο φιλοξενούμε. Κύριε Λιμενάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι σε σχέση με το προσφυγικό και μάλιστα έχετε και στοιχεία που δείχνουν ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων που κινούνται γύρω από το λιμάνι. Είναι ακριβώς έτσι, αλλά να το κάνω πιο σαφές. Για τους τελευταίους μήνες, όπως γνωρίζετε, περίπου από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι και τέλη Δεκέμβρη, δεν υπήρχε κινητικότητα έξω από το λιμάνι. Το λέω αυτό γιατί όπως ξέρετε, η Πάτρα έχει μια άσχημη παράδοση, τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Ο λόγος, κατά την άποψή μου, είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στα βόρεια σύνορα της χώρας και καλύτερα επικρατούσε όταν ήταν ανοιχτά. Να βάλω τη λέξη εντός εισαγωγικών για να μην παρεξηγηθώ. Τους τελευταίους δύο μήνες όμως έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει αυξανόμενη στροή μεταναστών στους χώρους πέριξ των λιμένα και επειδή είναι ναι μεν μικρά τα νούμερα αλλά αυξάνονται αρκετά, έχουν εφαρμόσει πάλι το σχεδιασμό τον οποίο είχαμε ενισχύει πριν η κατάσταση γίνει καλή στο λιμάνι. Τι εθνικότητα έχουν οι λιμενάρχοι αυτοί οι πρόσφυγες? Κυριαρχούν οι Αφγανοί. Σε ό,τι αφορά έξω του λιμένα, κυριαρχούν οι Αφγανοί, οι οποίοι λίγο πολλέ με επιτραπεί πάλι λέξεις εισαγωγικά είναι σκληροί. Και σε ό,τι αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα, στα οποία πάλι είχαμε μία πτώση, στα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, στα οποία υπάρχει στενή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, γιατί διενεργούνται συνεχώς έλεγχοι δειγματοληπτικοί στο λιμένα της Πάτρας, η πλειονότητα των συλληφθέντων είναι κατά βάση Σύριοι. Υπάρχει μεγάλο βιωτικό επίπεδο, υψηλό βιωτικό επίπεδο σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως έχω αναφέρει κατά επανάληψη, και προσπαθούν, όπως είναι γνωστό, χρησιμοποιούν μάλλον το λιμένα της Πάτρας ως μέσο για να φύγουν να εξέλθουν της χώρας σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οξύμορο στη δουλειά μας είναι ότι οι συνάδελφοί μας στον χώρο του Ανατολικού Αιγαίου προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την εισστροή παράνομων μεταναστών στη χώρα μας και εμείς εδώ, προσπαθούμε να μπλοκάρουμε, να σταματήσουμε την έξοδο παράνομων μεταναστών εκτός της χώρας. Λοιπόν, έχετε μιλήσει, κύριε Λιμενάρχα, εδώ και αρκετό καιρό για αυτό το πρόβλημα, έτσι όπως παρουσιάζεται. Τώρα, θέλω ευθέως να σας ρωτήσω το εξής. Στην περίπτωση που γίνουν χώροι φιλοξενίας εδώ, το λιμάνι
έρθουν 2 με 2.500 άτομα, γιατί αυτά τα νούμερα δεν είναι έτσι της φαντασίας μας, ακούγονται. Αυτοί οι άνθρωποι θα πολιορκήσουν τελικά, θα καταλήξουν στο λιμάνι της Πάτρας και είναι σε θέση το Κεντρικό Λιμεναρχείο σήμερα να το προστατεύσει υπό την έννοια του προσωπικού και των μέσων βεβαίως? Κοιτάξτε, θα είμαι ειλικρινής όπως το συνηθίζω. Τα μέσα μας είναι αρκετά και νέα και εξυγχρονισμένα. Άλλωστε έχουμε και το εξτρέι ένα βανάκι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, το οποίο είναι με σχηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας δίνει τη δυνατότητα να σκανάρουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό. Τα στελέχη του Λιμεναρχείου της Πάτρας έχουν την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουν καταστάσεις όπως αυτές που αντιμετώπιζαν κατά το παρελθόν. Δηλαδή, να πηδάνε τους φράκτες μετανάστες και να προσπαθούμε να τους αντιμετωπίσουμε είτε αποτρεπτικά είτε κατασταλτικά, είτε να τους εντοπίζουμε στα ημιαξόνια, είτε να έχουμε ειδικά περίπολα με συναδέλφους μου. Συγκεκριμένα, ο αριθμός να ανέρχεται 10 με 15 παλαιότερα να ασχολούνται αποκλειστικά με περίπολα για την παράνομη μετανάστευση. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Μάλιστα, αλλά σας το θέτω όμως έτσι για τον εξής απλό λόγο. Στο παλιό λιμάνι, για παράδειγμα, τις εποχές εκείνες που μέχρι και σχεδόν σχετικά πρόσφατα τα κύματα ήταν μεγάλα, αλλά και περισσότερα τα πλοία. Ήταν πάνω από 10 πλοία την ημέρα. Τώρα είναι λιγοστά, θα έλεγα 2-3 την ημέρα, και δεν ξέρω αν έχω δίκιο σε αυτό το έργο. Κατά μέσο όρο είναι 4 με 5 ορθά, το έχετε προσεγγίσει. Κοιτάξτε να δείτε, παλαιότερα ήταν πολύ πιο έντονο το φαινόμενο, γιατί ήταν και στον κύριο το παλαιό λιμάνι, είναι στον κύριο αστικό κορμό της πόλης. Κατά συνέπεια ήταν εμφανές. Αργότερα, όταν από το 2011 και εντεύθυν που άρχισε να χρησιμοποιείται και το νέο λιμάνι, δεν είναι τόσο εμφανές στους πολίτες. Τα νούμερα, το ξαναλέω πάντως για να είμαι πλέον σαφής, είναι μικρά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ανισχυτικά, γιατί είναι κλιμακωτά αυξανόμενα. Και έχει σημασία αυτό που είπατε, ότι τουλάχιστον η Σύρη που έχετε εντοπίσει εδώ στην Πάτρα, γύρω από το λιμάνι ή σε άλλες περιοχές, είναι προέρχονται από εύπορες οικογένειες. Δηλαδή αυτοί έχουν τα μέσα για να φύγουν. Μιλάμε για κάποιους μεσοαστούς, θα έλεγε κανείς, γιατί είναι το κύριο χαρακτηριστικό και στην Ιδωμένη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Σύρη, και αυτό το στηρίζω και με συναδέλφους που έχουν μιλήσει σε άλλα λιμεναρχεία, έχουν υψηλό βιωτικό επίπεδο. Εκτιμώ, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι αν δεν υπήρχε εμφύλιος πόλεμος, οι άνθρωποι που κυρίως είναι μέσης αστικής τάξης και εύποροι, μπορώ να πω, δεν θα έφευγαν από τη χώρα τους. Τώρα το Αφγανιστάν και το Ιράκ είναι μια γνωστή κατάσταση. Οι Αφγανοί, το ξαναλέω, είναι από τους σκληροπυρηνικούς, και να έχετε υπόψη σας το εξής, ότι το λιμεναρχείο, ναι, μεν καταβάλει προσπάθεια να υπάρχει ασφάλεια στους χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών. Ένας άλλος λόγος όμως που έχουμε πάρει τα μέτρα είναι ότι προσπαθούμε να λειτουργήσουμε και προληπτικά, με την έννοια την εξής, να μεταφερθεί στους υπόλοιπους που έχουν σκοπό να έρθουν στο λιμένα της Πάτρας. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, ναι, και να λειτουργήσουν από την πλευρά. Γιατί αναφέρθηκε, έφυγε ο κ. Λιμενάρχης προηγουμένως στους σκληροπυρηνικούς Αφγανούς, και μπορεί να μην έχει άδικο. Έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί εδώ βιώσαμε αρκετά χρόνια αυτή την υπόθεση. Όπως ξέρετε, κ. Λιμενάρχα, στην πόλη των Πατρών υπάρχουν στόχοι όπου φυλάσσονται από την αστυνομία. Πιθανή στόχοι για τρομοκρατικό χτύπημα, όπως είναι γερμανική, γαλλική και όχι μόνο. Λέτε να έχουν σχέση όλα αυτά, αν τα συνδυάσουμε αυτά που είπατε προηγουμένως, έχουν σχέση όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, για ορισμένα πράγματα, όπως είναι ευνόητο, δεν μπορώ να απαντήσω. Πάντως, γενικά υπάρχει, για να προβαίνει σε κάποιες τέτοιες ενέργειες η ελληνική αστυνομία, σίγουρα θα έχει αυξημένες πληροφορίες. Όπως και στο λιμάνι της Πάτρας, μπορώ επίσης να σας πω, χωρίς να επεκταθώ, ότι αξιοποιούνται οι πληροφορίες και υπάρχουν και στοχευμένοι έλεγχοι με επιτυχή αποτελέσματα. Πιστεύω να είμαι σαφής. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω όμως, κύριε Λιμενάχα, και κάτι άλλο. Θεωρείτε σκόπιμο να δημιουργηθεί στην περιοχή ένα κέντρο φιλοξενίας προσφύγων? Κοιτάξτε να δείτε, ανθρωπιστικά θα συμφωνήσω, σαν αστυνομική αρχή, και εκφράζω την προσωπική μου άποψη, όταν μια πόλη με ένα τέτοιο λιμάνι, το οποίο μαζί με την Ιγουμενίτσα αποτελούν τις κύριες πύλες εξόδου της χώρας μας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουν τέτοια παράδοση, είναι αυτονόητο και δεδομένο επίσης, κατά την άποψή μου, ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει τόσο μικρή απόσταση σε ένα hot spot, να μιλήσω γενικότερα στον νομό Αχαΐας, είναι δυνατόν να σας πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, δεν θα επιχειρήσουν να εξέλθουν μέσω του λιμένα από την Πάτρα? Με τον όποιον τρόπο, θα έλεγε κανείς, άλλωστε είχε πει. Με όποιον τρόπο. Που το ζητούμενο για αυτούς είναι να φύγουν από την χώρα μας. Τα έχουν αφήσει όλα στην πατρίδα τους πίσω και πάνε να αναζητήσουν κάποιες καλύτερες συνθήκες ζωής. Κοντολογής είναι αποφασισμένοι και το βλέπετε αυτό. Αυτό, ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το ζούμε στην καθημερινότητά μας με τους συναδέλφους μου. Ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
απέναντίας προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους. Και επειδή γνωρίζουν λίγο πολύ και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, σου λέει δεν έχω κάτι άλλο παρά μόνο να φύγω προς το εξωτερικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να χάσει τίποτα και είναι απελπισμένος, κάνει τι να το πάντα σταματήσει. Κάνει τα πάντα. Και εμείς στη θέση του ενδεχομένως το ίδιο θα κάναμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ σας να σε ευχηθούμε καλή δύναμη στην, στο έργο σας και βέβαια λόγω του ότι το πρόβλημα αυτό θα το συναντάμε, το θέμα μάλλον, όχι το πρώτο, το θέμα θα το συναντάμε από εδώ και στο εξής πιο έντονο, μάλλον θα τα λέμε και πιο συχνά. Οπότε θέλω τη διάθεσή σας απλά να ξέρετε ότι οι συνάδελφοί μου κάνουν ό,τι είναι καλύτερα, με τον καλύτερο τρόπο, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια στη λιμενική ζώνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Αλλαγή θέματος. Στην εδώ και τώρα παρέτηση του Υπουργού Γιώργου Μουζάλα ζητά ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, επειδή ο Υπουργός αποκάλυψε τα Σκόπια Μακεδονία. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα στελέχη των ΑΝΕΛ στην περιοχή, πάντως, η οποία απόφαση από την πλευρά του Πρωθυπουργού θα ληφθεί μετά από την Σύνοδο Κορυφής. Η δήλωση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη Μακεδονία προκάλεσε τριγμούς στους κυβερνητικούς εταίρους, με τον Πάνο Καμένο να ζητά την άμεση απομάκρυνση του κύριου Μουζάλα. Ήταν ατόπιμα και πολιτικό λύστημα αυτό που έπραξε ο κύριος Μουζάλας. Νομίζω ότι το σωστό και το φρόνιμο είναι αυτή την ώρα να υποβάλει την παρατησή του και να γίνει αμέσως αποδεκτή από την κυβέρνηση. Διότι τα λάθη τα επαναλαμβανόμενα δεν είναι λάθη. Το είχε ξαναναφέρει ο κ. Μουζάλας αυτό σε μια άλλη σύνδεξη του ραδιοφωνική πριν από καιρό και είχε αναφέρει δύο φορές τα Σκόπια με την ονομασία Μακεδονία. Μετά ζήτησε πάλι συγγνώμη ότι έκανε λάθος κλπ. Που σημαίνει ότι δεν είναι λάθος, το έχει στο μυαλό του. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι έχει θέση στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι κυβέρνηση πατριωτική, να είναι κυβέρνηση η οποία στηρίζει τα δίκαια των Ελλήνων και ας μην ξεχνάμε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και η Ελλάδα είναι Μακεδονία. Και η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον κύριο Καμένο για το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα φαίνεται ότι ο αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων δεν κάνει πίσω και ζήτησε ευθέως την παρέτηση του κύριου Μουζάλα. Σύμφωνα με τον Μαξίμου, όμως, το θέμα θα συζητηθεί μετά τη Σύνοδο για το Προσφυγικό. Για μας αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν το διαπραγματευόμαστε και νομίζω ότι ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε πάρα πολύ σωστά που έβγαλε αυτή την δήλωση χθες το βράδυ και νομίζω ότι τώρα αυτή την ώρα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα επιμείνει μέχρι τέλους. Διότι σας είπα ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε σαν ανεξάρτητοι Έλληνες την ονομασία της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο κύριος Μουζάλας έχει ήδη μιλήσει με τον Πρωθυπουργό και έχει θέσει την παρέτησή του στη διάθεση του Αλέξη Τσίπρα. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων της Πάτρας οι τρεις Ρουμάνοι ιερείς, οι οποίοι εμπλέκονταν στην κλοπή του Λιψάνου του Αγίου Χαραλάμπους από το Μέγα Σπήλαιο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Ελένη. Καλησπέρα, Εφη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες, οι τρεις ιερείς που φέρονταν να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση αθώθηκαν σήμερα το πρωί από το δικαστήριο. Να πούμε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη. Βέβαια, έχουμε και δύο ποινές για τους πιστούς. Θα πάρω από την αρχή το περιστατικό για να το θυμίσουμε λίγο. Στη διάρκεια λοιπόν εκδρομής στο Μέγα Σπήλαιο στα Καλάβρητα είχε υπάρξει καταγγελία για την κλοπή του Λιψάνου. Άμεσα στο σημείο είχαν φτάσει τότε αστυνομικοί, οι οποίοι και είχαν ακινητοποιήσει πούλμαν που ήταν εκείνη την ώρα στην περιοχή. Κατάφεραν να εντοπίσουν 5 άτομα και να συλλάβουν, μεταξύ των οποίων οι 3 ιερείς και 2 ακόμη πιστοί. Να πούμε ότι τελικά ένας εκ των δύο είχε ομολογήσει από τους πιστούς ότι είχε αφαιρέσει το ιερολείψανο και το υπέδειξε μάλιστα την τοποθεσία στην οποία το είχε κρύψει μέχρι να τελειώσουν το φαγητό, γιατί είχαν σταματήσει για φαγητό, να φύγουν και θα το έπαιρνε λίγα λεπτά πριν την αναχώρησή τους. Είχε υποδείξει μάλιστα, όπως είπα στους αστυνομικούς, ότι το είχε κρύψει σε θαμνώδη περιοχή. Υπήρχαν τότε οι συλλήψεις και μάλιστα είχαν προφυλακή
κλειστεί στις φυλακές Ναυπλίου. Σήμερα έρχεται η απόφαση, αφώνει, όπως είπαμε, τους τρεις ιερείς, αφού όπως υποστήριξαν δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους εμπλέκουν στην κλοπή. Για τα άλλα δύο άτομα, τους πιστούς δηλαδή, έχουμε για τον άνδρα που ομολόγησε ότι αφαίρεσε το λείψανο 4 έτη εξαγοράσιμη ποινή έναντι του ποσού των 500 ευρώ και για τον δεύτερο έχουμε 3 έτη με αναστολή ωστόσο η συγκεκριμένη ποινή. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων για την δημιουργία αποτεφρωτηρίου στην περιοχή του Βιοτεχνικού Πάρκου. Πάντως, από την πλευρά του Δήμου τονίζεται ότι η περιοχή θα αναβαθμιστεί και μάλιστα θα δώσει ευκαιρίες σε επαγγελματίες για περαιτέρω δραστηριοποίησή τους. Συνάντηση με εκπροσώπους επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο Βιοπά αλλά και με κατοίκους είχαν στελέχη της Δημοτικής Αρχής για το θέμα της κατασκευής αποτεφρωτηρίου στην περιοχή. Θέλουμε να πείσουμε και τους κατοίκους και κάποιους επιχειρηματίες που αντιδρούν και είναι ελάχιστος ο αριθμός τους. Αλλά αυτό δεν αφορά εμάς. Έστω και ένας να διαφωνεί, πρέπει να τον πείσουμε για το τι όφελος θα έχει η λειτουργία της συγκεκριμένης δομής. Όφελος με ποια έννοια, ότι η περιοχή δεν υποβαθμίζεται. Η κατασκευή θα είναι με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει με την περιοχή μια συνολική, να το πω έτσι, αναβάθμιση, καλυτέρευση της εικόνας. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει πως θα υπάρχει αναβάθμιση στην περιοχή και νέες ευκαιρίες για επαγγελματίες. Αν λειτουργήσει στην περιοχή καταστήματα, χώροι εστίασης και αναψυχής και μια σειρά άλλα επαγγέλματα τα οποία θα είναι υποστηρικτικά αυτής της δομής, θα αναπτυχθούν. Και φανταστείτε ότι ο χώρος που θα κατασκευαστεί θα περιβάλλεται από 20 μέτρα περίπου συστάδα δέντρων πράσινου, υψηλών δέντρων και άλλων φυτών, έτσι που ο χώρος να τιμά τους ανθρώπους που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο, τους συγγενείς τους και βεβαίως τους περίοικους. Η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει την διαβούλευση με τους διαμαρτυρόμενους, ωστόσο η απόφαση για την δημιουργία του αποτεφρωτήρου είναι ελλειμμένη. Παρότι δεν είναι στο μυαλό μας, να είναι καθαρό αυτό, κάθε ενεργειά μας να έχει ντε και καλά ανταπόδοση και κέρδος για το Δήμο, η συγκεκριμένη όμως θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, εκ του νόμου, είτε το θέλουμε είτε όχι. Τα χρήματα προσπαθούμε να είναι και θα είναι από πρόγραμμα, άρα το ταμείο του Δήμου δεν θα μπει ούτε ένα ευρώ. Και ο Δήμος από τη λειτουργία του θα έχει έσοδα κάθε χρόνο τα οποία θα είναι πολλά. Επιπλέον μέτρα προστασίας για τον πανεπιστημιακό χώρο αποφάσισε το Πριτανικό Συμβούλιο μάλιστα. Έργο για την κατασκευή μαντρότυχου εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τα αυξημένα περιστατικά επιθέσεων σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν προβληματίσει την Πριτανική Αρχή και για το λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την χρηματοδότηση κατασκευής περίφραξης στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχουμε πάρα πολλά περιστατικά κλοπών. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια την περιοχή. Έγινε ένα αίτημα από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ούτως ώστε μέσα από μια πρόταση που θα κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο στο Υπουργείο Οικονομίας πρώην Ανάπτυξης να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων την χρηματοδότηση της περίφραξης του Πανεπιστημίου. Είναι μια πρόταση που είναι ένα θέμα που θα συζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα φύγει ως πρόταση προς το Υπουργείο και το Υπουργείο θα αποφασίσει αν γίνει αποδεκτό, δηλαδή εάν εγγραφεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ούτως ώστε στη συνέχεια να εφαρμοστεί, καταρχήν να συνταχθεί και στη συνέχεια να εφαρμοστεί η μελέτη η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να περιοριστεί αυτό το πολύ άσχημο φαινόμενο που υπάρχει στο Πανεπιστημίο Πολύ. Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι να προφυλαχθεί τόσο η περιουσία του εκπαιδευτικού ιδρύματος, αλλά κυρίως η σωματική ακαιρεότητα όλων των φοιτητών και των μελών της Πανεπιστημίου Πολύς. Ξεκίνησαν σήμερα οι δράσεις στην Πλάζ της Αγιάς στο πλαίσιο της εβδομάδας ενάντια στον ρατσισμό. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, θεατρικά δρόμενα, συναυλίες και ομιλίες.
Με μελωδίες ξεκίνησε η αντιρατσιστική εβδομάδα που διοργανώνει ο Δήμος της Πάτρας στο εκπαιδευτικό πάρκο στην Πλάζ. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε την αντιρατσιστική εβδομάδα. Θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα με μια σειρά δράσεων, θεατρικά δρόμενα, χοροθέατρο, έκθεση φωτογραφίας από το πολύμορφο που είναι η πολιτιστική ομάδα των εργαζομένων του ΟΤΕ. Θα έχουμε μουσική συναυλία. Είχαμε ήδη σήμερα από το Δημοτικό Οδείο, θα έχουμε και από το Μουσικό Σχολείο δύο μουσικές συναυλίες. Μας ζητήσανε από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης η κυρία Καβαλάρη και η κυρία Κουρή από το Δήμο να τη φέρουμε εδώ τώρα αυτή την περίοδο που είναι, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις για μαθητές. Και ήταν μεγάλη μας χαρά, τη στήσαμε χτες. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος του μήνα και θα χαρούμε έτσι πολύ πατρινοί και κυρίως νέοι άνθρωποι να έρθουν να τη δούνε. Σχολεία της Πάτρας έχουν ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με το Δήμο και επισκέπτονται την περιοχή. Κάθε μέρα δεχόμαστε σχολεία μετά από ραντεβού, είτε για να κάνουν περίπατο τα παιδιά στον έθριο χώρο και έχουμε γήπεδο ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ, είτε για να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους στους εσωτερικούς χώρους, κυρίως στην αίθουσα εκδηλώσεων. Μάλιστα, αύριο ο Δήμος αναμένεται να ανακοινώσει το πρόγραμμα της αντιρατσιστικής εβδομάδας, αλλά και επίσημα τη λειτουργία του εκπαιδευτικού πάρκου στην Πλάζ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.